σημαντική. Η Υπουργέ για την περιοχή και για το Υπουργείο Άμυνας με την παραχώρηση της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και για το συγκεκριμένο βέβαια Αθήνα. Όχι μόνο με την έννοια ότι αποκτά άλλωστε ο Πρωθυπουργός από τον Μάρτιο, από τον Υπουργό Άμυνας, είχε παραχωρήσει αυτό το χώρο, αλλά το γεγονός ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα λαμβανομένου υπόψη του πολυδέδαλου της ελληνικής νομοθεσίας και της ελληνικής γραφειοκρατίας ολοκληρώθηκαν μια σειρά διαδικασίες ώστε σήμερα να μπορούμε να μιλάμε για το στρατηγικό σχέδιο. Ξέρετε ότι σήμερα θα υπογραφεί και η τελική σύμβαση παραχώρησης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας αυτός να είναι βασικά χώρος ψυχαγωγίας και πρασίνου, αυτό που καλούμε συνήθως μητροπολιτικό πάρκο, και όχι να γίνει ένας χώρος, μάλλον να γίνει ένας χώρος που θα το χαιρόμαστε όλη η Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα η περιοχή του Πάθου Μελά, και όχι χώρος που μετά από κάμποσα χρόνια θα λέμε μα δεν κάναμε και κάτι σπουδαίο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συνεργασία των πάντων. Της περιφέρειας, του Δήμου, της κυβέρνησης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σας βεβαιώνω ότι θα είναι εδώ για να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί. Όσο περισσότερο μπορεί, ώστε να αναδεικνύει και την ιστορικότητα αυτού του χώρου, αλλά και την ιστορικότητα της περιοχής, αλλά και τις ανάγκες της ποιότητας ζωής της περιοχής, γιατί ξέρετε, η οικονομική κρίση πολλές φορές κρύβει την ποιότητα της ζωής, και είναι φυσιολογικό, γιατί όταν ο άλλος τρέχει για το μεροκάματο, ξεχνάει ότι έχει ανάγκη και από αναπνοές και από ψυχαγωγία και όλα αυτά τα πράγματα.